Σήμερα πάμε να δούμε τις 5 πιο απίστευτες δικαιολογίες που έχουμε ακούσει ποτέ ως καθηγητές. Κύριε, είμαι σίγουρη ότι η εργασία μου έκανε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Παγκόσμιο ρεκόρ, τι εννοείς? Τες, ενώ έκανα προπόνηση στο στίβο, άφησα την εργασία μου στην κερκίδα φυσικά. Ο αέρας την πήρε και έκανε το πιο μακρύ άλμα στην ιστορία. Αυτό είναι απίστευτο. Μήπως θα φωνάξουμε την Ολυμπιακή Επιτροπή? Κύριε, χθες το βράδυ μου πήγα να εξωγήινη. Με ρωτούσαν για τις λέξεις των αγγλικών. Δυστυχώς πήραν και τις ασκήσεις μου για ανάλυση. Δεν ξέρω τι θέλανε να δούνε. Ελπίζω τουλάχιστον να μάθαν κάτι. Τα άστρα μου είπαν ότι δεν είναι η κατάλληλη εβδομάδα για ασκήσεις. Και τι σου είπαν για τους βαθμούς σου? Ότι θα έχω καλύτερη τύχη από την επόμενη εβδομάδα. Αποφάσισα να μην κάνω τις εργασίες για να σώσω τα δέντρα. Ω, πόσο οικολογικά συνειδητοποιημένη είσαι. Ναι, και έτσι περνάω περισσότερο χρόνο στη φύση παίζοντας video games. Δεν πιστεύω να σας ακούγεται τρελό, αλλά ο σκύλος μου έκανε την εργασία των αγγλικών. Ο σκύλος σου? Και πώς έγινε αυτό? Έχω μάθει στο σκύλο μου να αντιδρά σε λέξεις αγγλικό. Και χθες, ενώ έκανα την εργασία μου, άρχισε να γαυγίζει κάθε φορά που του άρεσε μία λέξη που άκουγε. Και πώς κατέληξε να κάνει την εργασία? Αποφάσισα να γράψει μία εργασία με όλες τις λέξεις που τον έκαναν να γαυγίζει. Τελικά όμως την έφαγε, γιατί του άρεσε πάρα πολύ. Ποια δικαιολογία σας άρεσε περισσότερο και ποια δικαιολογία χρησιμοποιείτε εσείς? Γράψτε μου στα σχόλια, όπως επίσης και ποια δικαιολογία θέλετε να κάνουμε βίντεο.